του πόνου οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία το εξάχρονο κοριτσάκι που έφυγε ξαφνικά για τη γειτονιά των Αγγέλων, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά του και ολόκληρη την Κρήτη. Το παιδί έσβησε μέσα σε λίγες ώρες αφού του μεταφέρθηκε στο τμήμα επιγών των περιστατικών του Παγνή το απόγευμα της Κυριακής και άμεσα εισήχθη στην παιδιατρική. Σύντομα η υγεία του επιδεινώθηκε ραγδαία και μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής παιδών, όπου παρά τις προσπάθειες της ειδικής ομάδας αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, το παιδάκι δεν άντεξε. Υπέστη κεραυνοβόλο υπτικό σοκ και τα μεσάνυχτα άφησε την τελευταία του πνοή. Δυστυχώς ήρθε την Κυριακή το μεσημέρι, πήγε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Άμεσα το είδαν το παιδί, δεν περίμενε δηλαδή ώρα για να το εξετάσουν. Αλλά είχε μια γρήγορη εξέλιξη, γιατί αρχικά πήγε στην παιδιατρική, μετά πήγε στη μονάδα παιδών και δυστυχώς αργά κατέληξε. Δηλαδή μετά τα μεσάνυχτα. Η κλινική εικόνα δεν άφησε σχεδόν καμία αμφιβολία στους γιατρούς ότι πρόκειται για τον μηνυγκητιδόκοκο τύπου Β. Επισήμως όμως τα αίτια του φανάτου και την πιθανή ύπαρξη άλλων παθογόνων θα πιστοποιήσουν οι εργαστηριακές εξετάσεις. Σε μια συψεμία, κεραυνοβόλος χαρακτηρίζεται ιατρικός, που δημιούργησε αυτό το πρόβλημα, χωρίς να αποκλείεται όμως να υπάρχει συνδυασμό με κάποιους ιώσεις. Δεν φαίνεται να έχει ιστορικό και να ήταν αρκετό διάστημα ασθενές. Η περίπτωση χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σπάνια, καθώς το άτυχο κοριτσάκι δεν πρόλαβε καν να νοσήσει από μηνυγκίτιδα, με το μικρόβιο να περνάει απευθείας στο αίμα και να προκαλεί ψεμία. Πρόκειται για συψεμία μηνυγκητιδοκοκική και όχι μηνυγκίτιδα. Δηλαδή, με άλλο το μικρόβιο δεν είχε προλάβει να κάνει καν μηνυγκίτιδα, είχε καταλάβει το αίμα. Στις περιπτώσεις που συμβαίνει κατακλυσμιαία, δεν μπορεί κανείς να προλάβει, ακόμα και αν είναι μέσα στο νοσοκομείο το παιδί, μπορεί για να μην σωθεί. Δυστυχώς είναι σπανιότατα τα περιστατικά. Αυτές τις υφές συμβαίνουν μια φορά στα 5 στα 10 χρόνια. Απέραντη η θλίψη και στην εκπαιδευτική κοινότητα και ακόμα πιο βαρύ το κλίμα στο σχολείο όπου φοιτούσε το άτυχο Αγγελούδη. Αρκετοί γονείς σήμερα δεν πήγαν τα παιδιά τους στο μάθημα, θορυβημένοι από την είδηση κρούσματος μηνυγκίτιδα στον υπηαγωγείο. Όχι, το σχολείο δεν έχει κλείσει και δεν υπήρχε και λόγος να κλείσει. Απλά εντάξει, επειδή οι γονείς τώρα έχουν θορυβηθεί, λείπουν αρκετά παιδιά σήμερα. Το νηπιαγωγείο όμως λειτουργεί. Για λόγους και ψυχολογικούς, αλλά και για την περίπτωση που κάτι ξεφεύγει, δεν είναι η επιστήμη πάντα απόλυτη. Δώσαμε χημιοπροφύλαξη, έστειλα εγώ συνταγή χημιοπροφύλαξη στο σχολείο μέσω mail που θα τη δώσουν στους γονείς. Η απολύμανση δεν θεωρείται απαραίτητη πέρα από τον καθαρισμό του χώρου με διάλειμμα χλωρίνης και νερού, αφού το μικρόβιο εξαφανίζεται μισή ώρα αφού του εξέλθει από τον ανθρώπινο οργανισμό. Ο νομίατρος είπε ότι το μικρόβιο ζει για μισή ώρα στον αέρα. Δεν έχουμε βγάλει καμία οδηγία για απολύμανση, δεν είναι αναγκαία. Ο απλός καθαρισμός με διάλειμμα χλωρίνης, κοινής χλωρίνης 5% των πάντων είναι αρκετός για να δώσει ένα σχολείο καθαρό για την επόμενη μέρα. Ο θάνατος του εξάχρονου παιδιού έφερε ξανά στο προσκήνιο το θέμα των εμβολίων κατά της μηνυγκίτιδας, με τους γονείς να εκφράζουν ανησυχία σχετικά με την έκβαση του περιστατικού εάν είχε γίνει το εμβόλιο του μηνυγκητιδόκοκου τύπου Β. Δεν είναι ακόμα 100% πιστοποιημένη η κλινική του αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, τι εννοούμε. Μπορεί να κάνοντας το εμβόλιο να φτιάχνεις τον τίτλο αντισωμάτων, ελέγχεις τα αντισώματα και τα βρίσκεις υψηλά. Δεν είναι όμως 100% πιστοποιημένη η κλινική του αποτελεσματικότητα, αν δηλαδή τελικά σε προφυλάσσει από μηνυγκίτιδες και δει αυτό που έπαθε το συγκεκριμένο παιδάκι που ήταν συπτικό σοκ από μηνυγκίδα και όχι μηνυγκίτιδα. Δεν είχε προλάβει καν να το κάνει μηνυγκίδα. Θα έκανε κάτι πολύ χειρότερο, ας το πούμε έτσι. Τα εμβόλια της μηνυγκίτιδας καλύπτουν το 99% των περιπτώσεων προσβολής και σε συνδυασμό με τους κανόνες υγιεινής της σύγχρονης κοινωνίας έχουν μειώσει κατά πολύ τα κρούσματα μηνυγκίτιδας με ελάχιστα ποσοστά θνησιμότητας.